Είμαστε με τον δικηγόρο Σταύρο Μπλέτσα στο δικηγορικό του γραφείο στην Οδό Εσώπου, απέναντι από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Γεια σου Σταύρο. Γεια σου Χρύσα. Ο οποίος φυσικά ήταν και συμμαθητής μου στο Λύκειο, δεύτερο Λύκειο Καλαμαριάς. Σταύρο, ήρθα στο γραφείο σου για να μου λύσεις κάποιες απορίες μου σχετικά με τη νομική επιστήμη. Θέλω να σε ρωτήσω πράγματα. Οτιδήποτε. Είσαι έτοιμος? Βεβαίως. Καταρχήν, θέλω να σε ρωτήσω αν ήθελες πάντα να γίνεις δικηγόρος. Όχι, δεν ήθελα πάντα να γίνω δικηγόρος. Η αλήθεια είναι ότι προέκυψε στην πορεία, δηλαδή προϊόντος του χρόνου. Και καθώς στη Δευτέρα Λυκείου αποφάσισα να κάτσω και να διαβάσω, να συγκροθώ που λένε. Mm-hmm. Και επειδή με εγωίτευε αφενός η θεωρητική κατεύθυνση, αφετέρου λόγω του ότι ήταν το επάγγελμα του νομικού ή μάλλον η νομική επιστήμη είναι και λίγο ελιτίστικη, προφανώς με εγωίτευσε και αυτό ως ένα σημείο. Τώρα άμα είσαι και λίγο εγωκεντρικός, το να φαντάζεσαι τον εαυτό σου ότι αγορεύει ή να... Έχει ένα κύρος το επάγγελμα γενικότερα. Υπήρχε κάποιος δικηγόρος στην οικογένεια? Όχι. Αρέσει ο πρώτος της οικογένειας? Ο πρώτος. Ωραία. Μ' αρέσει η μοναδικότητα, φαίνεται. Ωραία. Θέλω τώρα να μου λύσεις τη βασική απορία για την οποία έχω έρθει στο γραφείο σου. Να μιλήσουμε λίγο για τα δίκαια. Δεν ξέρω αν το λέω και σωστά. Πόσα δίκαια υπάρχουν στην νομική επιστήμη? Να μας τα βάλεις λίγο σε μία τάξη. Ωραία. Θα σου το πω. Το δίκαιο είναι ένα. Έχει κλάδους δικαίου. Οι τρεις βασικοί διαχωρισμοί είναι οι εξής. Αστικό, εμπορικό, ποινικό, δημόσιο ή διοικητικό. Αυτά είναι τα τρία, οι τρεις κλάδοι. Θες να σου πω με τι πραγματεύεται το καθένα? Το κάθε δίκαιο από αυτά έχει κατηγορίες μετά? Ναι, από εκεί πέρα έχει τομείς. Δηλαδή μπαίνουμε το αστικό δίκαιο, μπορεί να μιλάμε για οικογενειακό δίκαιο. Μπράβο, αυτά λοιπόν μας πεις. Να μιλάμε για δίκαιο της αδικοπραξίας, να μιλάμε για... Υπάρχουν... Τέλος πάντων, το εμπράγματο δίκαιο, το κληρονομικό δίκαιο. Αυτό είναι στο αστικό. Στο ποινικό, τι τομείς? Στο ποινικό, οι τομείς, ουσιαστικά δεν είναι τομείς, είναι τα αγαθά, τα ένομα αγαθά που προσβάλλονται και κατηγοριοποιούνται. Άλλο είναι το ένομα αγαθό της ελευθερίας, της σωματικής ακεραιότητας, της προσωπικής ζωής, της περιουσίας. Αυτά τα ένομα αγαθά προστατεύονται στο ποινικό δίκαιο. Στο δημόσιο δίκαιο είναι οι σχέσεις κράτους-πολίτη. Ουσιαστικά, με λίγα λόγια. Και να στο κάνω πιο, να στο αναλύσω λίγο περισσότερο. Το αστικό δίκαιο, και να το απλοποιήσω, το αστικό δίκαιο εμπορικό ασχολείται με τις συναλλαγές μεταξύ πολιτών ιδιωτών. Εντάξει, εκεί συνήθως, σε μια απλουστευμένη ας πούμε μορφή του, για αυτόν που δεν καταλαβαίνει, είναι εκεί που ζητάμε τα χρήματα. Εντάξει, το ποινικό είναι ουσιαστικά... όταν η πολιτεία κρίνει ότι μία συμπεριφορά και μία πράξη χρήζουν προστασίας παραπάνω και άρα πρέπει, υπό αυτή την έννοια, ανάγεται το ένωμα αγαθό που προστατεύεται, ο δράστης αυτού του εγκλήματος, τέλος πάντων, το ένωμα αγαθό που προστατεύεται, γίνεται το παίρνει η πολιτεία πάνω της και προβλέπει φυλάκιση. Άρα λοιπόν το αστικό είναι για την αποζημίωση, το ποινικό το ονομάζουμε έγκλημα και είναι για τη φυλάκιση του δράστη. Το δημόσιο ή διοικητικό ασχολείται κυρίως με τις σχέσεις κράτους-πολίτη και πράγμα που σημαίνει ότι όταν ασκεί εξουσία το κράτος, δηλαδή έχει αυτή τη δημόσια εξουσία στις συναλλαγές του, τότε παραπεμπόμαστε στο διοικητικό δημόσιο δίκαιο. Δύο παραδείγματα. Βασικοί διαχωρισμοί, έτσι. Δύο παραδείγματα θέλω να σε ρωτήσω και θα μου πεις πού υπάγεται το καθένα. Τα διαζύγια, σε ποιο δίκαιο? Τα διαζύγια είναι κλάδος του αστικού δικαίου. Και υπάρχει το οικογενειακό δίκαιο και ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο του αστικού δικαίου. Και τα ατυχήματα ή δυστυχήματα. Τα ατυχήματα. Τα ατυχήματα, όταν υπάρχουν μόνο περιουσιακές ζημίες, υπάρχει και φθορά βέβαια και στο ποινικό. Φθορά ξένης ιδιοκτησίας, αλλά δεν έχει το δολόγιο. Τα ατυχήματα υπάγονται κυρίως στο αστικό δίκαιο, αλλά όταν υπάρχουν σωματικές βλάβες ή βλάβη ζωής, τη διακινδύνευση κτλ. Της ζωής, τότε έχουμε και ποινικό ταυτόχρονα. Ωραία, νομίζω είναι ξεκάθαρο πλέον και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Τώρα θέλω να ρωτήσω αν ένας φοιτητής που σπουδάζει δικηγορία. Σπουδάζει νομική. Νομική, συγγνώμη, η οποία είναι πόσα χρόνια στο Πανεπιστήμιο? Τέσσερα.
4. Σε κάποια, κάποια χρονιά πρέπει να εξειδικευτεί σε κάποιο δίκαιο ή όχι. Όχι, το σύστημα το ακαδημαϊκό το δικό μας δεν έχει εξειδίκευση στα χρόνια του προπτυχιακού που λέμε. Mm-hmm. Έχουμε, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν μία τάση στην Ελλάδα να είναι, και για μένα είναι και σωστό τέλος πάντων, να ουσιαστικά να σου μεταδίδουν την, την νομική σκέψη στα 4 χρόνια σπουδών mm-hmm. και από εκεί και πέρα η εξειδίκευση έρχεται με, με ένα μεταπτυχιακό ή με ένα διδακτορικό mm-hmm. από εκεί και πέρα. Mm-hmm. Αυτό όμως πρακτικά δεν σημαίνει πολλές φορές κάτι, λόγω του αριθμού δικηγόρων, που είναι μεγάλο, είναι πολύ δικηγόρο. Mm-hmm, mm-hmm. Οι υποθέσεις, των υποθέσεων που αναλαμβάνουν, η πολυπλοκότητα ίσως και της δομής της δικιάς μας της κοινωνίας της ελληνικής, ουσιαστικά δεν σου επιτρέπει να είσαι εξειδικευμένος. Πρέπει να ασχολείσαι αναγκαστικά με πολλά πράγματα. Άρα ένας νομικός μπορεί να αναλάβει υποθέσεις που υπάγονται σε όλα τα δίκαια. Σε όλα τα δίκαια. Στην Ελλάδα ακόμα είναι έτσι. Mm-hmm. Θέλω τώρα να σε ρωτήσω το εξής, Σταύρο. Ποια στοιχεία συντελούν στο να χαρακτηριστεί ένας δικηγόρος καλός νομικός? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Mm-hmm. Άμα είναι να απαντήσουμε, ειλικρινά. Με ειλικρίνεια, ναι. Ναι. Ένα πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν οι δημόσιες σχέσεις, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο mm-hmm. και έπειτα ο τρόπος που μπορείς να προσεγγίσεις και να κερδίσεις τον πελάτη. Mm-hmm. Αυτό έχει και την οικονομική του υφή. Mm-hmm. Οι γνώσεις δυστυχώς, και ιδίως τα τελευταία χρόνια, εντάξει εγώ είμαι 8 χρόνια δικηγόρος, mm-hmm. αλλά φαίνεται και από τους παλιότερους δικηγόρους, οι γνώσεις μπαίνουν σε ένα μοιραία παίζω, έχουν ένα ποσοστό, ένα 30%. Mm-hmm. Όλα, είναι όλα τα υπόλοιπα αυτό που σε κάνουν επιτυχημένο δικηγόρο. Άρα το 70% είναι δημόσιες σχέσεις και γνώσεις ψυχολογίας. Μάλλον, ναι, κάπως έτσι. Εμπορικές και ψυχολογίες. Αχα. Επίσης, κρατάτε αρχείο με τις νίκες σας? Έχετε τα ρεκόρ σας κάπου καταχωρημένα? Μπορεί να ξεχάσει κάποιος τη νίκη του από το μυαλό του. Εδώ υπάρχουν μεγάλοι δικηγόροι που ακόμα και σήμερα τους ρωτήσεις που είναι συνταξιούχοι και είναι mm-hmm. σε πολύ προχωρημένη ηλικία και πάλι τις νίκες τους θυμούνται. Όχι, δεν κρατάμε αρχείο με τις νίκες μας. Κρατάμε αρχείο των πελατών μας. Σταύρο, θέλω να πω ότι ενώ έχεις γκρίζα μαλάκια, αλλάζω τώρα λίγο κατηγορία, δεν είσαι μεγάλος, απλά γκρίζαρες νωρίς και σου δίνει και μία παραπάνω γοητεία και ένα κύρος παραπάνω. Αυτό ήθελα να πετύχω όταν έγινα δικηγόρος. Επειδή, να το θέσω κάπως αλλιώς, επειδή δεν έχω ρητίδες, δεν βγάζω ρητίδες εύκολα, φοβόμουν ότι όταν ξεκινούσα την καριέρα μου σαν δικηγόρος, λέω καλά, πώς έχω τα δείξω, θα με θεωρούν όλοι παιδάκι. Δεν ξέρω πώς ήρθε αυτό και γκρίζαρα όμως, τώρα δεν μου αρέσει να πω την αλήθεια. Τη δουλειά του την κάνει, και να πούμε ότι είσαι και ένας fit δικηγόρος, περπατάς, παίζεις ποδόσφαιρο 5x5, γυμναστήριο. Έχω μεγάλα άγχη, πράγμα που σημαίνει γύμναση. Σωστά, σωστά. Και θέλω τώρα κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, να μας πεις, δικό σου πάρ' το πάνω σου, για τις εκλογές του δικηγορικού σας συλλόγου, οι οποίες είναι μέσα Φλεβάρι. Ναι, να πω ότι κατεβαίνω υποψήφιος με τον συνδυασμό της Γιάννας της Παναγωπούλου. Είναι δεύτερη φορά που κατεβαίνω υποψήφιος. Θεωρώ ότι έχουμε να προσφέρουμε δικηγόροι και οι δικηγόροι έχουμε να προσφέρουμε κυρίως σε όλη την κοινωνία. Όχι μόνο αυτό που φαντάζει τον κόσμο σαν κάτι συντεχνιακό που οι δικηγόροι τα κάνουν μεταξύ τους και έχουν τις εκλογές τους και ο καθένας θέλει mm-hmm. να βγει να κάνει κάτι μόνο για την τσέπη τους. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο δικηγόρος για να καταξιωθεί πρέπει να καταξιώνεται μέσα από τις υπηρεσίες που προσφέρει στον πολίτη. Η Γιάννα Παναγωπούλου έχει πρόταση, ξέρει βαθιά και χρόνια το επάγγελμα αυτό και πιστεύω ότι, εντασσόμενος εκεί, πιστεύω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε όχι μόνο το Σύλλογο, λέω, αλλά και όλη την κοινωνία, ακόμα και τις σχέσεις των δικηγόρων με τους δικαστές, με τους πολίτες, τα δικαστήρια, για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης, όλο αυτό που λέμε επιτάχυνση και ακούγεται συνέχεια, γιατί τα δικαστήρια, ως γνωστόν, αργούν πάρα πολύ. Mm-hmm, mm-hmm. Να εκδοθούν αποφάσεις, να υπάρχει μια δυσλειτουργία γενικότερα. Mm-hmm. Όλα αυτά εμείς, εγώ θεωρώ ότι επειδή ποντάρουμε στην εξυπηρέτηση του πολίτη,
θα έρθει και η καταξίωσή μας μέσα από την εξυπηρέτηση του πολίτη. Mm-hmm. Έχεις ξαναβάλει υποψηφιότητα? Ναι, ναι, το είπα, το ανέφερα πριν. Είναι η δεύτερη φορά δηλαδή. Η δεύτερη φορά. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία στην υποψηφιότητά σου αυτή και να σε ευχαριστήσω ειλικρινά που με δέχτηκες στο δικηγορικό σου γραφείο. Εγώ σε ευχαριστώ. Μου έλυσες τις απορίες και γενικά μοιράστηκες τις γνώσεις σου μαζί μου, συμμαθητή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ πάρα πολύ.